Καλησπέρα ρε μάγκες μου και καλώς ήρθατε στο βίντεο που θα παίξουμε Aginator Part 4 με τα St. Patrick's Day skins, δηλαδή θα κάνουμε όλο πράσινα skins. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, όπα, πάμε πίσω με αυτό το. Τι θα κάνουμε σήμερα, Aginator Part 4, εντάξει μάγκα μου, κλείσαμε το βίντεο αφού θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Εγώ φεύγω από εδώ μάγκες μου, σας χαιρετώ, like, share, subscribe, τα ξέρετε αυτά. 2 hours later. Καλά, έπεισα τον εαυτό μου να ξαδοκιμάσουμε μάγκες. Ελπίζω να τα καταφέρουμε σήμερα, γιατί θα τρελαθώ αν μας τα βρει και αυτά. Είναι ολοκένουργια skins, δεν νομίζω πρόλαβε κανείς να τα παίξει. Είναι πρώτη μέρα που έχουν μπει κάποια. Κάποια είναι πάρα πολύ rare που θα δοκιμάσουμε, αλλά είναι καινούργια, σίγουρα θα κερδίσουμε σήμερα. Αν χάσουμε και σήμερα, πραγματικά μάγκες, θα τρελαθώ εντελώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας skin που έχει μπει για πρώτη φορά σήμερα στο item shop, που είναι ο Lucky Rider. Δεν τον είχαμε ποτέ ξανά στο Fortnite, άρα αποκλείεται από σήμερα το πρωί που έχει μπει στο item shop. Μέχρι τώρα, παιδιά που κάνω το βίντεο, να τον έχουν παίξει πάρα πολλά άτομα, άρα σίγουρα θα κερδίσουμε. Πάμε να δούμε. Είναι ο χαρακτήρας σου πραγματικός? Όχι, τα ξέρουμε αυτά. Είναι άντρας ο Lucky Rider, ναι. Δεν ξέρω αν έχει σκούρα μαλλιά, δεν βλέπουμε το πρόσωπό του. Όχι, δεν έχει κόκκινο πάνω του. Είναι από το Fortnite, ναι. Wear a lot of black, ναι, θα έλεγα έχει πολύ μαύρο πάνω του. Δεν είναι από το Battle Pass. Δεν είναι σκελετός. Δεν έχει κουκούλα, είναι κράνος. Δεν είναι legendary, είναι epic skin. Δεν έχει γραμμές. Δεν του αρέσουν οι άντρες. Βασικά δεν ξέρω αν του αρέσουν οι άντρες. Δεν ήταν στο Suicide Forest. Δεν είναι μυστικός πράκτορας. Δεν είναι τρομακτικός. Όχι, δεν φαίνεται το πρόσωπο του. Δεν φοράει μαύρο και κόκκινο. Σκέφτεται τον Burnout Mangas. Τον έχουμε συγχύσει. Δεν είναι από το Disney Channel. Δυσκολευόμαστε, φίλε μου. Με το μπλε, όχι, δεν έχει κάνει τίποτα με μπλε. Δεν είναι με το Halloween. Δεν φοράει όλο άσπρα, δεν είναι ο Overtaker. Έχει κράνος, ναι. Οχ, πάμε δύσκολα. Θα έλεγα ότι είναι κάτω από 30 χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε, άρα λέμε δεν ξέρουμε. Έχει να κάνει με πράσινο. Οχ, αμάν μάγκες μου, ξεκινήσαμε. Δεν έχει φωτεινά μάτια. Toxic Trooper, όχι, yes, πάμε δυνατά, θα σου δώσω εγώ μια ευκαιρία. Να συνεχίσουμε κουνιά, πάμε καλά μαγκάρες μου, πάμε καλά. Δεν φοράει στρατιωτικά ρούχα, όχι. Δεν έχει να κάνει τίποτε με τη θάλασσα. Δεν έχει να κάνει τίποτε με sports. Δεν μπαίνει στο χέρι μου. Are you currently in a relationship with your character? Όχι, δεν είμαστε σε σχέση με τον Lucky Driver. Όχι, δεν έχει κανάλι που κάνει commentary. Δεν είναι σε παιδικό κανάλι. Δεν έχει κόκκινα μαλλιά. Δεν παίζει Fallout 4. Έχει να κάνει με το πράσινο, ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι ρομπότ. Είναι πάντα με μαύρα, ναι. Δεν είναι τρομακτικός, περίεργος. Δεν έχει παιδιά. Εντάξει, παιδιά, τον κάψαμε. Κερδίσαμε. Δεν έχει ρομπότικα κομμάτια. Μπαίνει στο λεωφορείο, ναι. Έχει καλυμμένο το στόμα του. Δεν ξέρω αν έχει μαύρα μαλλιά. Δεν φοράει καπέλο. Δεν είναι ρομπότ. Δεν χρησιμοποιεί προηγουμένη τεχνολογία, δεν νομίζω. Δεν είναι μπλε. Yes, φοράει συνήθως πράσινο. Δεν είναι κορίτσι. Παράτα, άστα. Όχι! Όχι, πώς γίνεται! Πώς! Εντάξει, ήρεμα, πρέπει να ηρεμήσουμε. Έκανε δύο προσπάθειες, θεωρητικά τον βρήκε μετά από 50 ερωτήσεις. Έχασε και μια φορά. Καλά πάμε σήμερα, θα θεωρήσουμε ότι δεν τον βρήκε. Παρόλο που στο τέλος τα κατάφερε. Είμαστε μέσα στη μέση, μάγκες μου. Πάμε να δοκιμάσουμε την επόμενη, που είναι η Sarchet Green Glover, που είναι η χαμογελαστή με τα πράσινα που είναι σήμερα στο item shop, που είναι ένα OG skin από πέρσι, είναι και πολύ rare. Άρα ίσως πολλοί να μην τον χρησιμοποιούν. Είναι από Battle Royale, ναι. Είναι κορίτσι, ναι. Δεν φοράει κόκκινο. Φοράει καπέλο. Όχι, δεν είναι από αυτή τη σειρά. Δεν φοράει άσπρο πουκάμισο. Ναι, φοράει πράσινα. Είναι από την Ιρλανδία θεωρητικά, αφού είναι για το St. Patrick's Day. Δεν φοράει κράνος, είναι καπέλο.
Α, δούμε τον κάψαμε. Α, τη βρήκε με 10 ερωτήσεις. Εύκολο, εύκολο ήτανε. Δεν το περίμενα. Πραγματικά νομίζω ότι δεν θα την έβρισκε. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι πάρα πολύ μάγκες τη δοκιμάζουν σήμερα. Άρα είμαστε καλά. Ένα προς ένα. Ένα δυσκολεύτηκε, το βρήκε με τη δεύτερη. Ένα το βρήκε αμέσως. Ακόμη είμαστε ήρεμα τα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα τον επόμενο. Που είναι ο Mesmer, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου skins που αγόρασα κιόλας. Και είναι από τη σεζόν 8. Είναι και πράσινος. Άρα πάμε να δούμε αν τον βρήκε αυτόν. Επίσης πολύ πρόσφατο skin. Ίσως τον δυσκολέψουμε. Ο χαρακτήρας χρησιμοποιεί όπλα. Ναι. Δεν είναι κορίτσι. Δεν ξέρω αν έχει σκούρα μαλλιά, δεν βλέπουμε. Είναι από το Fortnite. Δεν έχει πάρα πολύ μαύρο, παραπάνω πράσινο έχει. Δεν ξέρω αν έχασε το γιο του, don't know. Δεν φοράει κορώνα. Να δούμε. Φοράει κράνος, αν θεωρήσουμε τη μάσκα κράνος. Δεν είναι από τον Descendants. Δεν είναι σπασίκλας. Δεν φοράει άσπρο, δεν ζει στο Wisconsin, δεν έχει να κάνει τίποτε με τον μπλε. Φοράει μεταλλική μάσκα, λογικά είναι μεταλλική η μάσκα του. Δεν χρησιμοποιεί crossbow, όχι, δεν υπάρχει crossbow. Δεν είναι φίλος με ραγκούν. Δεν είναι σκουριασμένος, τι ερώτηση είναι αυτή ρε παιδιά. Shadow Warlock δεν είναι ο χαρακτήρας μας. Δεν είναι legendary, είναι rare ο Mesmer. Δεν είναι πιλότος. Δεν έκανε τον οικονομικό το βιβλίο. Δεν είναι ροζ το αγαπημένο του χρώμα. Ούτε κόκκινο. Σε δυσκολεύω με μάγκα μου. Δεν είναι cartoonist. Δεν είναι από το Danganronpa Another. Rustlord, όχι φίλε μου, έχεις λάθος. Πάμε πολύ καλά σήμερα. Δεν έχει sleeve tattoo. Όχι, δεν έχει κάποιο τρομακτικό τίτλο. Ναι, φοράει κουκούλα. Φοράει πράσινα. Δεν έχει να κάνει τίποτε με δεινόσαυρους. Είναι από Battle Royale. Τον δυσκολεύομαι σήμερα. Είναι, ναι, με το πράσινο. Δεν έχει να κάνει τίποτε με φαγητό. Α, όχι, δεν είναι ο Archetype. Δεν θα σου δώσω άλλη ευκαιρία. Έχασες μάγκα μου. Σαν τον έβρισκες. Δεν είναι ευκαιρίες σου δίνουμε. Όχι, δεν είναι αυτός. Θα σου το δώσω όμως το όνομα για να το ξέρεις, εκείνος που σε νίκησε. Mesmer Mangel. Send. Mesmer Fortnite. Κάποιος τον έβαλε, αλλά δεν τα κατάφερε. Συγγνώμη, μαγκάρα μου, you have defeated me. Μπράβο, Mangel, σήμερα πάμε καλά. Πάμε να δούμε. Ο επόμενος μας που θα παίξουμε είναι ο Archetype, ο οποίος τον βρήκε πριν. Να δούμε αν θα τον βρει τώρα με τις ερωτήσεις που θα μας κάνει. Δεν είναι κορίτσιο Archetype. Είναι από βίντεο παιχνίδι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι άσπρος ο Archetype από μέσα. Είναι από το Fortnite. Φοράει πολύ μαύρο Archetype. Έχει κάποια πράσινα. Δεν φοράει γυάλινα κουβάκια. Δεν είχα κάνει τίποτε με τον πάγο. Δεν είναι σκελετός. Φοράει κουκούλα ο Archetype, ναι. Δεν είναι πειρατής ή ναύτης. Δεν είναι Khajiit. Δεν είχε κάτι τίποτε με πουλιά, δεν παίζει GTA 5, δεν φοράει μαύρο και κόκκινο, δεν είναι Ninja Archetype, είναι Commando. Έχει ένα περίεργο όνομα θα έλεγα, δεν φοράει MOV, δεν είναι Legendary, Epic. Έχει να κάνει με το πράσινο, ναι. Θα θεωρήσω ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία προηγμένη, γιατί τον glider του και τα όπλα του είναι πολύ προηγμένης τεχνολογίας. Άρα θα πω ναι, έχει φώτεινα μάτια, ναι, τα πράσινα. Δεν έχει να κάνει τίποτε με έντομο. Ούτε μέσα στο little cup είναι. Δεν είναι marshmallow. Wear a skull mask, δεν φοράει μάσκα σκελετού. Ναι, είσαι σωστός, τον βρήκε τον Archetype, το ξέραμε, εντάξει τον βρήκε και πριν. Άρα την κάναμε τη δουλειά μας όμως σήμερα. Είμαι ευχαριστημένος. Έχουμε δύο δεν τους βρήκε και δύο βρήκε. Πάμε για τον τελευταίο να δούμε αν τον καταφέρει. Που είναι ο Ποτσέβης, παιδιά, ο Γκάρισον. Θέλω να το δοκιμάσω γιατί είναι ένα common skin. Είναι πολύ συνηθισμένο. Φοράει πράσινα, ήταν και χθες στο item shop. Άρα καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε αυτό το skin που νομίζω δεν θα το βρει. Θέλω να κερδίσουμε σήμερα. Τον έχουμε ήδη κερδίσει. Έμεινε 2-2. Αλλά εγώ θέλω νίκη full να πάμε να φύγουμε από εδώ με 3 να μην έχει βρει. Λοιπόν, δεν είναι κορίτσι. Έχει άσπρο δέρμα, ναι. Είναι από Battle Royale. Έχει γένιο, ναι. Δεν είναι πειρατής. Δεν φοράει μαύρα. Για να δούμε, τον κάψαμε τον καημένο. Δεν φοράει μάσκα.
Δεν είναι prankster, δεν κάνει. Είναι στρατηγός. Δεν έχει βάψει τα μαλλιά του, δεν νομίζω. Δεν φοράει αλλιά. Να δούμε μαγκάρες μου. Έχει πράσινο μπερέ όμως. Είναι από το Fortnite. Δεν έχει δίδυμο αδελφό, από όσο ξέρω. Φοράει καπελάκι, ναι, αν θεωρούμε τον μπερέ. Τον έχει βρει μάγκες. Δεν το περίμενα, πάλι μας κέρδισε, αλλά φύγαμε νικητές. Για μένα να μην βρει έναν και τον άλλον με δεύτερη προσπάθεια είναι νίκη. Κάποια μέρα θα φτάσουμε και στο να τον νικήσουμε full. Αλλά προς το παρόν να μην έχει βρει έναν καθόλου, είμαι πολύ χαρούμενος, νιώθω ωραία για τον εαυτό μου. Και θα προχωρήσουμε να κάνουμε και part 5 μάγκες μου. Κάντε ένα like στο βίντεο αφού σας αρέσουν τα Akinator, το ξέρω. Και εννοείται πείτε μου κάτω στα comments άλλες ιδέες. Σήμερα έκανα παιδιά με St. Patrick's skin, πράσινα skins δηλαδή, αφού γιορτάζουμε και αυτή τη μέρα στο Fortnite. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μέρος του Akinator το τέταρτο. Πάμε για πέμπτο την επόμενη εβδομάδα. Και θα δω όλους πάρα πάρα πολύ σύντομα. Πάντα like, share, subscribe, μάγκες μου. Όποιος θέλει να κάνει και μια συμμετοχή βοηθά το κανάλι, θα κάνουμε και κλήρωση για αυτά τα μέλη. Άρα πάμε δυνατά. Θα σας δω και με άλλα βίντεο σήμερα. Και να είστε όλοι καλά, μάγκες μου.